το τροπάριο της Ολυμπίας θες, ε? Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το λέμε, γιατί είχαμε το τροπάριο της Ολυμπίας και της Μαρίας θες. Δεν είχαμε. Γιατί αυτά που έγιναν στην Ευβουλή έχουν μια αξία να τα συζητήσουμε περαιτέρω. Για ποιο πράγμα μιλάτε? Μιλάμε για όσα είπε παραδείγματος χάρη η Μαρία Αντωνίου και όσα της απαντήσατε εσείς στη δική σας ομιλία. Εγώ δεν απάντησα στην κυρία Αντωνίου, τοποθετήθηκα στο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσοι είχα το δικαίωμα να το κάνω, και μάλιστα ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι ιδιαίτερα θετικό για την Καστοριά και για το πανεπιστήμιο στην περιοχή μας. Θα το πούμε αυτό, αλλά στην αρχή ακριβώς, στην αρχή ακριβώς όμως της ομιλίας σας κάνατε κάτι που μας προξένησε την εντύπωση γιατί το κάνατε. Και αναφερθήκατε υπονοώντας την Μαρία Αντωνίου ότι κάποιοι προσπάθησαν να μην και κάποιες, το κάποιες πάει στην κυρία Αντωνίου, να μην μιλήσετε κατά την συνεδρίαση της Βουλής για το συγκεκριμένο θέμα. Και όπως θα δείτε στο βίντεο, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Γεωργιάδης, επικαλέστηκε τους νόμους. Γι' αυτό μας έκανε εντύπωση. Μα ξεκαθάρισε ότι οι υπουργοί και οι υφυπουργοί με βάση τον κανονισμό μπορούν να πάρουν το λόγο και να τοποθετούνται στα νομοσχέδια. Πείτε μας λοιπόν τι έγινε εδώ, κυρία Τελικά. Κύριε Νατσούλη, είναι κωμικοτραγικά τα πράγματα αυτά. Ναι. Δεν θέλω να ασχοληθώ. Είναι τόσο κωμικοτραγική αυτή η κατάσταση και τόσο άθλια που πραγματικά δεν αξίζει κανένα σχολιασμό. Υπάρχει, η Μαρία Αντωνίου γιατί δεν ήθελε να μιλήσετε, δηλαδή πώς βγαίνει αυτό, πώς προκύπτει αυτό? Προφανώς ζορίζεται πάρα πολύ από το νομοσχέδιο αυτό. Είπε όμως κάποια πράγματα για τους ακροατές μας που δεν άκουσαν χθες, που χθες παίξαμε και τις δύο ομιλίες εδώ στον αέρα. Κυρία Τελιγιορίδου, ένα μικρό απόσπασμα θέλω για να καταλάβουν οι ακροατές μας τι γίνεται και να το συζητήσουμε. Ακούστε λίγο ένα απόσπασμα από την κυρία Μαρία Αντωνίου. Χορτάσαμε τα 4 χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ από ψέματα, χορτάσαμε από εξαγγελίες που έμειναν στις καλέδες, για να δούμε αν θα είναι το τελευταίο σας ψέμα. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα εδώ, κύριε Υπουργέ. Δημιουργείτε, λέτε, νέες μαθηματικές σχολές στη Στερεά και στην Καστοριά. Ψηφοδηρικά σας ευχαριστούμε. Ως βουλευτής της Καστοριάς, κάντε μας και 70 σχολές. Αλλά αλήθεια, μπορείτε να καταθέσετε από κάποιο φορέα τις ανάγκες της ίδρυσης αυτών των σχολών? Μάλιστα. Κυρία Τελιγιορίδου. Δηλαδή, τι μας λέει εδώ? Ότι δεν χρειάζεται να γίνει το μαθηματικό τμήμα στην Καστοριά. Αυτοί λοιπόν που κοροϊδεύουν τόσα χρόνια την τοπική κοινωνία και τις λένε ψέματα ότι οι ίδιοι θέλουν να γίνονται τα τμήματα, και να θυμίσω το σχέδιο Αθηνά, τις δηλώσεις για τους υπουργούς που δεν φοράνε παντελόνια. Τώρα λοιπόν που δημιουργούνται τα τμήματα, βάζουν θέματα αν χρειάζονται τα τμήματα αυτά. Ξέρετε, η υποκρισία είναι κάτι την οποία μπορεί να την κρίνει ο λαός μας και ιδιαίτερα οι πολίτες της Καστοριάς. Μιλάμε για μία υποκρισία. Πράγματι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία δυσκολεύεται πάρα πολύ με αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είναι θετικό για την Δυτική Μακεδονία και για την δική μας πόλη, και προσπαθεί με χαζομάρες να υποβαθμίσει αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία για την περιοχή μας. Μισό λεπτάκι τώρα να ακούσουμε. Και όταν μας λένε, ακούστε κύριε Νατσούλη, επειδή δεν θέλω να γίνει αυτή η συζήτηση σε επίπεδο κοτσομπολιού, θα σας πω το εξής. Το επιχείρημα που λένε ότι κάνουμε αυτά τα τμήματα χωρίς να υπάρχει μία μελέτη και δημιουργούμε επιπλέον ανέργους, είναι ένα επιχείρημα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι που το λένε αυτό θέλουν ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα υπάρχει ανεξέλεγκτη είσοδος φοιτητών, που θα πηγαίνουν τα παιδιά εκεί πληρώνοντας για να πάρουν τα πτυχία, αλλά εκεί δεν τους ενδιαφέρει που θα πληρώνουν αν τα παιδιά αυτά θα είναι άνεργα. Εμείς λοιπόν δίνουμε μία μάχη για την αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου. Είναι κάτι που το δικαιούται η ελληνική νεολαία, είναι κάτι που το δικαιούται η ελληνική οικογένεια που επενδύει στην εκπαίδευση και στην παιδεία των παιδιών της, και όλα τα άλλα είναι στο βωμό μιας μικροκομματικής σκοπιμότητας, μην μπορώντας να δικαιολογήσουν την δική τους ανικανότητα και ανεπάρκεια. Όταν η Καστοριά έχανε τμήματα, τώρα που στην Καστοριά δημιουργούνται 5 τμήματα, πολύ περισσότερο από τις προσδοκίες που υπήρχαν,
προσπαθούν να ξεγελάσουν τον κόσμο πετώντας την μπάλα στην εξέδρα. Τώρα, είναι τραγική η κατάσταση. Για όσους δεν άκουσαν, θες ακούστε. Και, δεν, και θα σας πω το εξής. Ναι, ναι. Θα σας πω το εξής. Ναι, ναι. Δεν αρμόζει σε ένα σοβαρό κόμμα που αυτή τη στιγμή είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση να έχει μια τέτοια άθλια επιχειρηματολογία. Νομίζω ότι τα θέματα τα οποία είναι θετικά για τον τόπο οφείλουν όλοι να τα στηρίξουν και να τα αγκαλιάσουν. Ανεξάρτητα από πού προέρχονται. Να ακούσουμε όμως για τους ακροατές που δεν άκουσαν χθες και για το πώς ξεκινήσατε την ομιλία σας και τι σημαίνει αυτό. Μισό λεπτάκι για να ακούσουμε λίγο και από εσάς ένα μικρό απόσπασμα. Συμφωνήσω, κυρία Ευχαριστώ Υπουργέ. Πολύ κύριε Πρόεδρε και από ό,τι φαίνεται κάποιοι ή κάποιες δεν θέλουν να ακουστεί από αυτό το βήμα η φωνή της Καστοριάς. Αλλά όσο και αν δυσκολεύονται με το εν λόγω νομοσχέδιο, η φωνή της Καστοριάς θα ακουστεί λάτε. Και από αυτό το βήμα και καθημερινά λάτε. Από εδώ και πέρα στην κοινή μας εκλογική περιφέρεια. Εδώ είμαστε, στην κοινή μας εκλογική περιφέρεια. Εδώ εσείς ήταν το καρφί πάλι, για την κυρία Αντωνίου. Εσείς θέλετε πάλι να μιλήσουμε για το παρασκήνιο και όχι για το προσκήνιο. Όχι. Απλά επειδή. Να σας πω το εξής. Αφήστε με να τελειώσω. Να το πω λίγο αυτό. Γιατί η κυρία Αντωνίου απαιτούσε να μην τοποθετηθώ στη Βουλή. Και αν πάρετε τα πρακτικά της Βουλής, θα δείτε ότι την ώρα που ξεκινώ την ομιλία μου. Την ώρα που ξεκινώ την ομιλία μου, αν πάρετε τα πρακτικά της φωνής, από κάτω με υστερικό τρόπο φώναζε η Καστοριά μίλησε πρώτη, δεν χρειάζεται να μιλήσει. Α, μάλιστα. Πάρτε τα πρακτικά της Βουλής να τα δείτε. Στο ηχητικό αυτό, επειδή είναι κλειστά τα μικρόφωνα, λίγο, δεν ακούγεται. Ακούστε λοιπόν όμως ότι αυτά πραγματικά είναι τραγικά, δεν αρμόζουν στην δημοκρατία μας και στον κοινοβουλευτικό μας πολιτισμό, αλλά από εκεί και πέρα η ουσία είναι ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα νομοσχέδιο νίκης και προοπτικής για την περιοχή μας. Θα έρθουμε αμέσως, αλλά κάνει εντύπωση, ότι κυρία Τελιγιορίδου. Η πλειοψηφία των πολιτών της Καστοριάς θα το στηρίξει και θα το αγκαλιάσει. Θα έρθουμε ακριβώς τώρα στα τμήματα και την προοπτική τους από εδώ και πέρα, αλλά λέτε ότι επειδή δεν ακούστηκε, επειδή είναι κλειστά τα μικρόφωνα εκεί στη Βουλή, μόνο από τα πρακτικά μπορούμε να δούμε. Είπατε ότι με υστερική φωνή η κυρία Αντωνίου φώναζε από κάτω πρακτικά, η Καστοριά μίλησε κατέβα. Στα πρακτικά φαίνεται αυτό που σας λέω, ότι φώναζε ότι η Καστοριά μίλησε. Δεν ξέρω αν εκπροσωπούσε την φωνή της Καστοριάς το γεγονός ότι καταψήφισε τα τμήματα αυτά και με δηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας θα καταργήσουν αυτό το νομοσχέδιο. Ήταν τόσο δυνατή η φωνή της που τη χαρακτηρίζεται ιστερική, τόσο δυνατά δηλαδή. Ας μην το συνεχίσουμε, ειλικρινά σας μιλάω. Πώς να σας πω, κατώτερο των περιστάσεων αυτού που έγινε προχθές. Δίνει όμως ένα κλίμα το τι έγινε μες στη Βουλή, καταλαβαίνετε. Για ένα τέτοιο θέμα. Χαρακτηρίζεται τον καθένα το πώς συμπεριφέρεται. Τώρα, πάμε λίγο στο αυτό καθ' αυτό. Τα πέντε τμήματα είναι νόμος του κράτους. Έχετε πει κατ' επανάληψη ότι θα είναι και στο φετινό μηχανογραφικό και φυσικά τα τμήματα θα υποδεχθούν τους πρώτους φοιτητές από τον Σεπτέμβριο. Περιμένει πραγματικά πολλή δουλειά, γιατί πρέπει τα προηγούμενα τμήματα που υπάρχουν και μεταξελίσσονται σε πανεπιστημιακά, θα λέγαμε ότι έχουν πιο εύκολο έργο να προσαρμοστούν στη νέα δυνατότητα. Τα καινούργια εντελώς τμήματα χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά για να είναι έτοιμα μέχρι τον Σεπτέμβριο. Τι θα κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση? Η κριτική που υπήρχε όταν ανακοινώσαμε το νομοσχέδιο αυτό είναι ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Τώρα λοιπόν που έγινε, υπάρχει μια κριτική πώς μπορεί να γίνει. Ναι. Είναι λοιπόν όλα έτοιμα. Υπάρχει η συνεργασία και η συνεννόηση με το διδακτικό, εκπαιδευτικό προσωπικό και στην δική μας περιοχή. Τα τμήματα αυτά είναι έτοιμα. Ήδη το Υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει επιπλέον πρόσληψη 500 μελών ΔΕΠ. Ναι. Έχει ανακοινώσει ήδη επιπλέον 15 εκατομμύρια ευρώ για τα καινούργια πανεπιστήμια που έχουν προκύψει από τη συγχώνευση. Τα τμήματα μπαίνουν στο μηχανογραφικό. Το Σεπτέμβριο έρχονται οι πρώτοι φοιτητές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την πανεπιστημιακή κοινότητα, η οποία πλέον είναι ισχυρή και στην δική μας περιοχή, αλλά και για την τοπική κοινωνία, γιατί καταλαβαίνετε
ότι τα πανεπιστημιακά αυτά τμήματα μέσα από την γνώση και την αξιοποίηση των ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών τους δυνατοτήτων μπορούν να δώσουν και άλλες δυνατότητες για την ανάπτυξη στη δική μας περιοχή. Άρα λοιπόν λέτε και διαβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά ότι και οι προσλήψεις του προσωπικού θα γίνουν και όλα έτοιμα για τα δύο τμήματα θα είναι μέχρι το Σεπτέμβριο που θα έχουμε... Σας λέω, κοιτάξτε να δείτε, το έχουμε ξαναπεί. Τα τρία τμήματα των ΤΕΗ μετεξελίσσονται σε πανεπιστημιακά, ναι, το οικονομικό, το ψηφιακό και το πληροφορική. Ναι. Το μαθηματικό ξεκινάει από τον Σεπτέμβριο του 19, ναι. Το προσχολική εισαγωγή θα δούμε αν θα ξεκινήσει το 19 ή την επόμενη χρονιά με βάση τη δυνατότητα που υπάρχει. Τον Σεπτέμβριο στην Καστοριά έρχονται 900 περίπου φοιτητές. Με την απόφαση αυτή που ψηφίστηκε προχθές, πέρα από τα 5 πανεπιστημιακά τμήματα, δημιουργείται στην Καστοριά Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής. Το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στο πρώην παραλίγο πανεπιστήμιο. Θα σας εξηγήσω τι γίνεται. Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και διετή τμήματα που θα δίνουν επιστοποιητικά επαγγελματικής επάρκειας. Ναι. Η δική μου πρόταση και προς την τοπική αυτοδιοίκηση είναι τα διετή τμήματα και το Ινστιτούτο της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής να στεγαστούν στην Ομόνοια, στο πρώτο γυμνάσιο, για να αξιοποιηθεί η εκεί υποδομή που είχε δημιουργηθεί παλιότερα για την αρχιτεκτονική σχολή, και που χάθηκε με εκεί. Το σχέδιο, ακριβώς, που χάθηκε με το σχέδιο Αθηνά. Τα υπόλοιπα, τα 5 πανεπιστημιακά τμήματα θα λειτουργούν στις εγκαταστάσεις και στις υποδομές του ΤΕΗ. Το Ινστιτούτο, διευκρινίστε μας, θα λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο. Το Ινστιτούτο, ναι, αυτό γίνεται με απόφαση της νέας συγκλήτου. Το Ινστιτούτο αυτό δίνει την δυνατότητα σε επιστήμονες αρχιτέκτονες, σε μεταπτυχιακούς και σε φοιτητές να παράγουν και να αξιοποιούν τη γνώση για την περιοχή. Και επιλέχθηκε από μας το Ινστιτούτο αυτό να έχει το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, γιατί η πόλη μας είναι ένα ανοιχτό αρχιτεκτονικό εργαστήριο, γιατί η πόλη μας αδικήθηκε με την μετονομασία και την μεταφορά της αρχιτεκτονικής με το προηγούμενο σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης, και εδώ υπάρχει πλέον η αποκατάσταση της αδικίας. Και όσοι αυτοί λέγανε και υποτίθεται κλαίγανε που χάσανε την αρχιτεκτονική και που δεν δέχονται σήμερα 5 αντίστοιχα αξιόλογες πανεπιστημιακές σπουδές στην περιοχή μας, είναι στην κρίση του Καστοριανού λαού για να κριθούν για την υποκρισία τους, το ψέμα τους και την αδιαφορία τους για την περιοχή, γιατί θεωρούν την περιοχή δεδομένη εκλογική τους πελατεία, λες και τέτοιου είδους αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της πόλης μπορούν να σταθμιστούν με μικροκομματικά και κομματικά συμφέροντα. Εμείς δουλέψαμε για την περιοχή, δεν δουλέψαμε με κομματικά κριτήρια, δουλέψαμε για αυτόν τον κόσμο που μας τίμησε και σήμερα τον εκπροσωπούμε και οφείλουμε να τον εκπροσωπούμε επάξια και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες, τις αγωνίες και στα αιτήματά του. Τώρα, επειδή μιλήσατε για την αρχιτεκτονική, θα σας πούν ότι είχατε υποσχεθεί την επιστροφή της αρχιτεκτονικής. Εδώ, σε αυτό το κομμάτι, τι έχετε να πείτε, γιατί... Εγώ λοιπόν θα τους απαντήσω ότι τους χαρίζουμε γάιδαρο και το κοιτάνε στα δόντια. Ας βρουν λοιπόν τις ευθύνες όλους αυτούς που τη χάσανε, που έχουν δημιουργήσει αρχιτεκτονικές σχολές σε άλλη περιοχή και μετά να μιλάνε. Σήμερα έρχονται δύο πολύ ισχυρά τμήματα. Το μαθηματικό και της προσχολικής αγωγής, και νομίζω ότι αυτό αποκαθιστά την αδικία και δίνει τη δυνατότητα στην περιοχή μας και να πάρει πίσω αυτά που έχασε και μάλιστα πολύ περισσότερα από αυτά που έχασε. Δύο ερωτήσεις για το Ινστιτούτο. Αν μπορείτε να μας πείτε πόσοι θα παρακολουθούν αυτά τα διατιμητήματα, τι αριθμός θα βρίσκεται εκεί παιδιών. Όπως επίσης, ένα ερώτημα είναι εάν αυτά τα παιδιά που είναι εκεί για την αρχιτεκτονική, το Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, θα μπορούν να είναι στα μνημεία της Καστοριάς και να διορθώνουν, να αναστηλώνουν, να βοηθούν στη διατήρηση αυτών των μνημείων με κάθε τρόπο. Ακριβώς.
Ακριβώς αυτός είναι ο ρόλος του Ινστιτούτου και νομίζω ότι αυτό, σας είπα και πριν, θα συμβάλλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη, στην αξιοποίηση και στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής μας. Στα διετή τμήματα οι φοιτητές θα είναι από 100 με 150 σε κάθε τμήμα. Και μιλάμε για 2 διετή τμήματα στην περιοχή. Άρα λοιπόν εδώ... Περίπου 250 με 300 άτομα υπολογίζεται ότι θα είναι ο ρυθμός των διετών τμήματων. Αυτό βέβαια για τα διετή τμήματα ακόμη δεν έχει αποφασιστεί το αντικείμενό τους. Είναι κάτι που θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα από τη σύγκληση του νέου πανεπιστημίου. Πάντως λέτε ότι σίγουρα από το Σεπτέμβριο και τα διετή τμήματα αυτά θα είναι στην Καστοριά, θα είναι στο κτίριο είναι του πρώτου γυμνασίου. Η αξιοποίηση του κτηρίου του πρώτου γυμνασίου είναι οι πρώτες που καταθέτω εγώ προς την τοπική αυτοδιοίκηση και πιστεύω ότι θα γίνει αποδεκτή ώστε να αξιοποιηθεί το αυτό είναι δημοτικό αν δεν κάνω λάθος, είναι προς τον Δήμο. Βέβαια ο Δήμος δεν ξέρω, είναι και σε μια μεταβατική τώρα, δεν ξέρω, θα έχουμε και νέες δημοτικές αρχές. Θέλω να πιστεύω ότι η νέα δημοτική αρχή, όποια και αν είναι αυτή, θα στηρίξει αυτό το ζήτημα. Ποικιλοτρόπος, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι με μια παρουσία 300 ανθρώπων στο Ινστιτούτο στην περιοχή της Ομονίας αντιλαμβάνουμε μια... όλοι μαζί. Ναι, σωστό. Αντιλαμβάνουμε ότι η Μητροπόλεως θα ξαναπάρει κάποιο είδους ζωή. Η πεθαμένη περιοχή της πόλης. Η Μητροπόλεως είναι το ιστορικό κέντρο της πόλης μας. Είναι κρίμα αυτό το ιστορικό κέντρο να παρουσιάζει την σημερινή εικόνα και νομίζω ότι αξίζει η περιοχή αυτή να αναβαθμιστεί και να ζωντανέψει, να ακουστούν στην περιοχή αυτή νεανικές φωνές που θα δώσουν άλλη πνοή στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας. Μας ρωτάνε, εδώ έρχεται ένα μήνυμα κυρία Τελιγιορίδου, και μας ρωτάνε τα άλλα κόμματα ψήφισαν όχι ή ναι. Εδώ πρέπει να σας πω ότι υπήρχε δυνατότητα, λοιπόν, ότι είναι το 13 και το 23 άρθρα τα οποία αφορούσαν εμάς. Ναι. Το νομοσχέδιο πέρασε με 147 ψήφους. Η ψήφη αυτή ήταν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν το νομοσχέδιο. Όλα. Όλα. Ναι, έχει πάρει 147 ψήφους το νομοσχέδιο. Τώρα κάποια θα μπορούσαν να ψηφίσουν βέβαια όχι σε όλο το νομοσχέδιο. Και εκτός από το 13 και 23 που ήταν για το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας που ήταν τα άρθρα 13 έως 23 θα μπορούσαν να καταψηφίσουν επί της αρχής και να ψηφίσουν αυτά τα άρθρα. Δεν το έκαναν όμως γιατί προτίμησαν την κομματική γραμμή από το τοπικό συμφέρον. Αν τα ψήφιζαν, μήπως θεωρηθεί ότι γενικώς λένε την αντίθεση τους προς τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου, αλλά ψηφίζοντας μόνο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Νατζούλη. Εδώ κρίνεται το μέλλον της ακαδημαϊκής κοινότητας στην περιοχή μας. Κρίνεται το μέλλον της περιοχής μας. Και εσείς αυτό μου λέτε είναι σίγουρα, ότι... θα το ρωτήσουμε στην κυρία Αντωνίου αυτό. Δεν υπάρχει. Μα αυτό τι είναι αυτά που λέτε. Ας καταψήφιζαν επί της αρχής. Και αυτά που αφορούσαν τη συγχώνευση του Πανεπιστημίου και τη δημιουργία των 5 τμήματων της Καστοριάς, ας είχαν το θάρρος να στηρίξουν την επιλογή της περιοχής μας. Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά θα το δούμε και στην απορία του, στην υλοποίησή του, αν θα έχει και άλλα, γιατί είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από το παρασκήνιο στην αρχή της κουβέντας μας. Συνεχίζετε να λέτε ενδιαφέροντα πράγματα για την ψήφιση. Πραγματικά, είναι πολύ χαμηλής πολιτικής αξίας το να ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα. Εδώ μιλάμε για μια πολύ σημαντική και θετική εξέλιξη για την περιοχή μας, για την περιφερειακή ενότητα. Λέτε ότι αντί οι πολιτικές δυνάμεις όλες σήμερα στην Καστοριά να λένε όπου και αν ανήκει ο καθένας να μιλάνε για αυτή τη θετική εξέλιξη, λέτε ότι υπάρχει ένας πόλεμος ακόμη και τώρα που ψηφίστηκε. Μα η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι έπρεπε να δώσει την δυνατότητα στην δική μας περιοχή ώστε να δημιουργηθούν αυτά τα τμήματα, να αναπτυχθούν αυτά τα τμήματα, να τα στηρίξει. Είναι ντροπή η στάση της για τον Καστοριανό λαό. Και όπως έχουμε ξαναπεί, αν θέλουμε να το δούμε λίγο και πιο σφαιρικά ακόμη το θέμα, η παρουσία εδώ τόσων φοιτητών
θα είναι καλό για όλα τα επαγγέλματα και για το κομμάτι της δουλειάς στην Καστοριά. Εμείς το βλέπουμε πολύ πιο γενικά το θέμα. Μα θα έρθουν νέοι άνθρωποι. Πέρα από τη μία καρσονιέρα. Πέρα από τη μία καρσονιέρα. Δεν είναι αυτό το θα ζήτημα. Θα δουλέψει πάρα πολλοί κόσμος. Τα κριτήρια, κύριε Νατούλη, τα κριτήρια ήταν ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά. Με βάση το τι μπορούσε να δημιουργηθεί στη δική μας περιοχή. Προφανώς έχουμε και αυτό που λέτε, την ανάπτυξη της περιοχής, τη ζωντάνια της πόλης που το χρειάζεται αυτή η πόλη. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι επιτυχία της Τελιγιορίδου ή του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το πράγμα. Αυτό είναι επιτυχία της πόλης. Η πόλη αυτή αξίζει να έχει και επιτυχίες. Γιατί ήταν καταδικασμένη τις προηγούμενες δεκαετίες στην αποτυχία. Με ελάχιστες εξαιρέσεις και ελάχιστα πράγματα που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Έπρεπε όλοι μαζί να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Η Τελιγιορίδου δεν έκανε αυτή την προσπάθεια για προσωπικό της όφελος. Ούτε γκαρσονιέρες θα νοικιάσει, ούτε καταστήματα εστίασης έχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έκανε αυτό για προσωπικό του όφελος. Το έκανε γιατί έχουμε την υποχρέωση ως κυβέρνηση να αναβαθμίσουμε την περιοχή μας. Να αναβαθμίσουμε την ανώτατη εκπαίδευση. Να δώσουμε προοπτική στους νέους και στις νέες μας. Και όχι να τους αφήσουμε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία ονειρεύονται για να αποκτούν επαγγελματικά προσόντα με το να τα πληρώνουν. Πάντως πρέπει να πούμε το εξής. Η υποκρισία είναι. Η υποκρισία, από κύριε τους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα υπάρχει θετική υποδοχή. Αυτό βλέπω τώρα και διαβάζω διάφορα μηνύματα. Υπάρχει θετική Εγώ υποδοχή. Εγώ πιστεύω ότι καταλαβαίνει ο κόσμος πόσο ωφέλιμο είναι για την περιοχή αυτό το πράγμα. Και εγώ θέλω να το διευκρινίσω για άλλη μια φορά. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάναμε έτσι απλά για να έχουμε εμείς μια κομματική ικανοποίηση. Είναι κάτι που το οφείλαμε ως πολιτική εξουσία να το δώσουμε στην περιοχή. Το αξίζει η περιοχή. Παίρνει πίσω και είναι μια περιοχή που αδικήθηκε στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το άξιζε να το πάρει πίσω. Γι' αυτό και λέμε ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Αυτό είναι το μότο. Τώρα, πάμε λίγο, κλείνουμε αυτό το θέμα προς το παρόν. Θα έχουμε όλο το χρόνο φυσικά να το δούμε και στην απορία του και στα μηχανογραφικά. Και στην πράξη και στην ουσία του από τον Σεπτέμβριο. Ξέρετε, ακόμη κάποιοι το αμφισβητούν. Εδώ έχει γίνει νόμος του κράτους. Μπαίνει στο μηχανογραφικό. Το Σεπτέμβριο έρχονται φοιτητές και κάποιοι το αμφισβητούν. Και πραγματικά είναι λυπηρή αυτή η στάση από κάποιους ανθρώπους. Είναι μεμψίμηροι, είναι μίζεροι. Δηλαδή δεν ντροπή. Αντί να βγούμε, να το αγκαλιάσουμε, να πούμε θα τα υποδεχτούμε αυτά τα παιδιά, θα στηρίξουμε το πανεπιστήμιο, θα βοηθήσουμε με τις υποδομές που υπάρχουν, θα αξιοποιήσουμε την υποδομή και του πρώτου γυμνασίου, θα σταθούμε δίπλα στο εκπαιδευτικό προσωπικό του πανεπιστημίου που δίνει μάχη όλα αυτά τα χρόνια για να κρατηθούν τα τρία τμήματα. Να θυμίσω εδώ το τρίτο τμήμα του Διεθνούς Εμπορίου. Η δική μας κυβέρνηση το άνοιξε το 2017 γιατί ήταν από τα μεταβατικά που έκλεισαν επίσης με το σχέδιο Αθηνά. Αντί να το στηρίξουμε, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι είναι μεμψίμεροι. Ξέρετε, είναι σαν να μαγειρεύεις, σαν να στρώνεις το τραπέζι, σαν να σερβίρεις το φαγητό και να σου λένε ναι, αλλά τώρα πώς να το φάω. Είναι κούραση να πιάσω το κουτάλι. Είναι ντροπή. Πάντως να πω ότι επειδή πρόσφατα ήταν και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εδώ, τον είχαμε κάνει προσωπικά μάλιστα αυτή την ερώτηση για το Πανεπιστήμιο. Του είχα πει ότι αν βγείτε κυβέρνηση, τι θα κάνετε με την πορεία αυτού του θέματος. Δυστυχώς το δηλώσανε και με τις ανακοινώσεις και, ότι, και με τις ανακοινώσεις. Όχι, εδώ είπε όμως ότι δεν μπορούμε να το αλλάξουμε βία. Είπε ότι θα το δούμε. Θα το λειτουργήσουμε και θα το βελτιώσουμε. Ναι, μάλιστα. Δεν είπαν. Εδώ ο κ. Γεωργιάδης ήταν πιο προσεκτικός σε αυτή την απάντηση, ίσως. Δεν ξέρω. Εκτός αν μιλούσε τοπικό ακροατήριο, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω τι είπε ο κ. Γεωργιάδης. Η επίσημη δήλωση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι θα καταργήσει αυτό το νομοσχέδιο του Γαβρόγλου. Και αυτή είναι και η δήλωση και επίσημα της ΟΝΕΔ. Όταν θα είναι εδώ τα τμήματα αυτά. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις και πάλι στην Καστοριά. Θα πρέπει να απολογηθούν. Όταν λοιπόν θα λειτουργήσουν αυτά τα τμήματα, από το Σεπτέμβριο θα έχουν πρωτοετής φοιτητές, θα πρέπει να απολογηθούν. Εκεί μετά θα πρέπει να απολογηθούν για την αρνητική του στάση. Γι' αυτό ίσως η απάντηση του κ. Γεωργιάδη εδώ ήταν πιο ψύχρεμη, θα την έλεγα εγώ, στην ερώτηση που του κάναμε.